Ποιο λόγο δέχεται όλη αυτή την επίθεση και τα αιχμηρά σχόλια για τη στάση που κράτησε? Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι απολύτως σαφής. Σε αυτές τις συνομιλίες που γίνονται, που είναι κρίσιμες, δύσκολες και χρονικά παρατεταμένες, συμμετέχει προφανώς και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός έχει την γενική επίβλεψη, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι φλέγον. Ο Υπουργός των Εξωτερικών υλοποιεί, κατά την άποψή μου και την άποψή μας, με επιτυχία τη γραμμή που έχει συναποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση στα συλλογικά της όργανα και υποστηρίζει την προσπάθεια του κυρίου Αναστασιάδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες ώρες, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας μπορούν, είναι σίγουρα ιστορικές και μπορούν να είναι το εφαλτήριο μίας λύσης, ότι τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι Κύπροι και των δύο πλευρών και η Ελλάδα να συμπαρίσταται σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζοντας με βάση τις αξίες και τις αρχές που έχουμε συνομολογήσει και μέσα από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, την διάσταση της λύσης η οποία βασίζεται σε μια βιώσιμη και δίκαιη λύση. Διότι η μεγάλη δυσκολία, κυρία Μπουσδούκου, δεν είναι μόνο να τα βρουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν εκεί δυσκολίες. Προφανώς η Τουρκία, βλέπετε, με έναν τρόπο προσπαθεί να δυναμητήσει τις διαπραγματεύσεις. Η μεγάλη δυσκολία θα είναι αυτό το πράγμα να το αποδεχτούν οι λαοί και να μπορέσει στην πραγματική του διάσταση, στην καθημερινότητα, να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βλέπουμε αυτά τα ζητήματα με σύνεση, με υπομονή, να μην δημιουργούμε επικοινωνιακό θόρυβο εκεί που δεν υπάρχει και δεν αναφέρομαι στο ερώτημά σας, διότι είδα ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτικο που έλεγε δήθεν ότι όλοι είναι εξοργισμένοι με τον κύριο Κοτζιά και τι κακός είναι κτλ. Και μετά είδα το πλήρες βίντεο της συνομιλίας Κοτζιά Αναστασιάδη, όπου όχι μόνο κακά δεν τα πάνε, εγώ νομίζω περισσότερο και από άριστα. Πίσω από αυτόν τον επικοινωνιακό θόρυβο, όπως το χαρακτηρίσατε, ο ίδιος. Δεν μπορεί να το δημιουργούν οι αντίπαλοι αυτό, κυρία Μπουζούκου. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, διότι ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, είπε ότι βλέπει Τούρκους πίσω, την τουρκική πλευρά πίσω από αυτά τα δημοσιεύματα. Ήθελα να ρωτήσω αν εσείς συντάσσεστε με αυτό ή το πιθανολογείτε ως ενδεχόμενο. Δεν μπορώ να κάνω ασφαλή πρόβλεψη και νομίζω ότι οι υποθέσεις σε τόσο κρίσιμα ζητήματα είναι δύσκολες. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να βρεθεί η λύση και είτε το ομολογούν ρητά είτε άρρητα, κάνοντας τρίπλες, κάνοντας παρελκυστική τακτική, κάνοντας επικοινωνιακούς χειρισμούς, θα χρησιμοποιήσουν και χρησιμοποιούν μέχρι το τέλος όλα τα μέσα προκειμένου να εκτροχιάσουν αυτή τη διαδικασία. Το καλό όμως με αυτή τη διαδικασία είναι ότι ακόμα και αν κάπου κολλήσει, ακόμα και αν κάπου δυσκολευτεί, δεν κλείνει λέγοντας δεν μπορέσαμε, δεν τα καταφέραμε, κλείνουμε τη διαδικασία και το βλέπουμε στο μέλλον, αλλά σταματάει και μπορούν να επανέλθουν τα τεχνικά κλιμάκια, οι συνομιλίες, μετά από λίγο καιρό. Δηλαδή έχει τη διαδικασία του open-ended. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία, όπως και να πάει, έχει κάνει σημαντικά βήματα. Εγώ νομίζω ότι έχει ένα νόημα να διαβάσουμε και τις ανακοινώσεις των κομμάτων στην Κύπρο, πέρα από τις δηλώσεις του Προέδρου Αναστασιάδη, την δήλωση του κόμματος της ευρύτατης αριστεράς στην Κύπρο, του ΑΚΕΛ, που υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε με χαμηλούς τόνους να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ήδη έχουμε κέρδη, ανοίξανε κεφάλαια στις συνομιλίες που ποτέ δεν είχαν ανοίξει από το 1973 μέχρι σήμερα και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτής της διαδρομής. Πάντα με ήπιους τόνους. Παρ' όλα αυτά, μία εκτίμηση θα ήθελα για να κλείσουμε το ζήτημα του Κυπριακού. Ούτως ή άλλως θα ξανανοίξει και τις επόμενες ημέρες σε τεχνικό επίπεδο. Εκτιμάτε ότι θα πρέπει να έχουμε μία αισιοδοξία για επίλυση ζωτικής σημασίας θεμάτων, όπως για παράδειγμα οι εγγύησεις, η ασφάλεια και το εδαφικό? Εκτιμώ ότι η χειρότερη δυνατή εξέλιξη που μπορούμε να έχουμε είναι τα πράγματα να παραμείνουν εσαΐ στη σημερινή κατάσταση. Και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα σύνορα της Άγκυρας να φτάνουν μέσω πολιτικών πιέσεων στη Λευκωσία. Άρα λοιπόν το όφελος του απανταχού ελληνισμού
ελλαδικού ελληνισμού, κυπριακού ελληνισμού, των τουρκοκυπρίων κατά τη γνώμη μου, ακόμα και της Τουρκίας για να μπορέσει να προχωρήσει την προσέγγιση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτές οι συνομιλίες να προχωρήσουν, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δείξει ότι τέλος πάντων κάπου μπορεί κάποια προβλήματα να τα επιλύσει. Δεν τα κάνει παντού θάλασσα. Στα ζητήματα των οικονομικών, στη διαχείριση του προσφυγικού, στη διαχείριση ασφάλειας. Σε εμάς τα έχει κάνει θάλασσα? Δεν νομίζω ότι τα έχουμε πάει καλά. Είμαστε στον 7ο χρόνο μνημονίου, σαν Ελλάδα. Είναι να αναλογιστούμε και τις ευθύνες των κυβερνήσεων και των κομμάτων και τις ιστορικές αδράνειες και τα προβλήματα, αλλά να αναλάβουν όλοι τους τις ευθύνες τους. Θυμάμαι, κυρία Μπουσδούκου, τον κύριο Παπανδρέου, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, να μας λέει τότε που ήρθε το δούνου του, με απόφαση ενός τμήματος των ευρωσοσιαλιστών και της ευρωδεξιάς που επέβαλε το δούνου του στην Ευρώπη, να λέει ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2011, το δεύτερο εξάμηνο του 2012, το δεύτερο εξάμηνο του 2013 θα έχουμε βγει από τα μνημόνια. Έχουμε φτάσει, πάμε να μπούμε, είμαστε στο πρώτο εξάμηνο του 2017, στην καλύτερη περίπτωση και στην περίπτωση που δουλέψουμε σκληρά, και αυτό πρέπει να κάνουμε την επόμενη περίοδο, από τα μνημόνια θα απαλλαγούμε το καλοκαίρι του 2018, σε 1,5 χρόνο από τώρα. Ναι, δεν το λες και καλή διαχείριση, ούτε από την πλευρά της Ευρώπης, ούτε από την πλευρά του δούνου του, ούτε από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων. Εγώ να συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που λέτε, αλλά και με εσάς που άλλαξε η διακυβέρνηση της χώρας και, αν θέλετε, άλλαξε και από τις παραδοσιακές διακυβερνήσεις, τα παραδοσιακά κόμματα που κυβερνούσαν τη χώρα, και ήρθατε εσείς, πάλι σε μνημόνιο μπήκαμε. Ναι, μπήκαμε σε μνημόνιο διότι η χώρα βρισκόταν σε δημοσιονομικό στραγγαλισμό. Υπέστη το βασανιστήριο, το πολιτικό βασανιστήριο του εικονικού πνιγμού το καλοκαίρι του 2015. Αυτά δεν τα λέω εγώ που είμαι ΣΥΡΙΖΑ, τα έγραψε όλος ο διεθνής τύπος, ο Guardian, εφημερίδες μεγάλες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, μεγάλοι οικονομολόγοι και προοδευτικοί και συντηρητικοί. Και εμείς βρισκόμαστε σε διακυβέρνηση της χώρας λιγότερο από 2 χρόνια. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι και η δική μας προσπάθεια θα κριθεί σε ένα χρονικό διάστημα του τι παραλάβαμε, τι μπορέσαμε να βελτιώσουμε, ποιες είναι οι συνθήκες και στη μακροοικονομία που τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Η εικόνα της χώρας στα μακροοικονομικά είναι η καλύτερη από τότε που μπήκε στο μνημόνιο. Απλά επειδή η μακροοικονομία, κυρία Μπουσδούκου, δεν τρώγεται, και εγώ δεν θέλω να μένω στη μακροοικονομία. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Εκεί πρέπει να κάνουμε. Όχι, κάντε άριστα που το λέτε. Εκεί έχουμε κάνει κάποια βήματα. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και όταν η οικονομία μας μπει σε δίκαιους και βιώσιμους δρόμους, φεύγοντας από τα μνημόνια και την ασφικτική επιτροπή που και τώρα επιβάλλουν αδικίες, να μπορέσουμε να διορθώσουμε πράγματα. Όπως, ας πούμε, η υπερβολική φορολόγηση και πίεση από το άθροισμα φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Μα εδώ διαβάζουμε ότι σκέφτεστε, προκειμένου να κλείσει η αξιολόγηση που δεν κλείνει, ενδεχομένως να μειώσετε και άλλο το αφορολόγητο ή να αυξήσετε το ΦΠΑ. Αυτές είναι οι προτάσεις τις οποίες έχει καταθέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κάποιοι σκληροπυρηνικοί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, επειδή πιστεύει ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν θα βγουν. Εμείς, που είμαστε ελληνική κυβέρνηση, ο ESM, η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, δηλαδή η πλειοψηφία και η λογική, αν το θέλετε, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Όλοι πλην του Ταμείου δηλαδή. Ναι, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα βγαίνει, θα πιάσουμε και το 2017 και το 2018 τους στόχους όπως τους πιάσαμε το 2015 και το 2016, και το κρίσιμο στοίχημα είναι να ολοκληρώσουμε γρήγορα την αξιολόγηση προκειμένου να μπούμε στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, και η ποσοτική χαλάρωση σε συνδυασμό με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και την αναπτυξιακή στρατηγική να αλλάξουν την καθημερινότητα της οικονομίας. Χρονικά προλαβαίνουμε, είναι αυτό το χρονικά QE, προλαβαίνουμε, αλλά κάθε μέρα ο χρόνος, κυρία Μπουσδούκου, για τη χώρα είναι πολύτιμος. Πότε θα κλείσει η αξιολόγηση? Και κανένας δεν μπορεί να παίζει στην πλάτη της Ελλάδας άσκοπες χρονοκαθυστερήσεις. Πάντως όχι τώρα η ελληνική κυβέρνηση. Χρειάζεται να βρεθεί μια ταχεία λύση για όλα τα ζητήματα, να γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις στα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, χωρίς να συμφωνηθεί κάτι το οποίο να είναι καταστροφικό για την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Διότι, κυρία Μπουσδούκου, όλοι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης συνομολογούν ότι η ελληνική οικονομία το 2017 πρέπει να τρέξει με ανάπτυξη πάνω από 2,5%. Αν αρχίσουμε και πυροβολούμε τα πόδια μας, στο τέλος του 2017 δεν θα έχουμε
έχουμε ανάπτυξη 2,7. Θα έχουμε λάθος πολλαπλασιαστές, λάθος εκτιμήσεις, λάθη. Να το και κλείσουμε, αυτό θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Να το κλείσουμε συγκεκριμένα. Δεν σκέφτεστε, αυτό καταλαβαίνω και το δηλώνετε ρητά και κατηγορηματικά, δεν σκέφτεστε να προχωρήσετε επουδενή σε μείωση του αφορολογήτου, ούτε αύξηση του ΦΠΑ. Μένω στη δήλωση την οποία έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τζανακόπουλος, σε αυτά τα οποία επανειλημμένως έχει πει ο Υπουργός των Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός. Και θέλω να σας πω, κυρία Μπουσδούκου, ότι η δεύτερη αξιολόγηση είναι δεύτερη αξιολόγηση τίνος. Τη συμφωνία που υπογράψαμε το καλοκαίρι του 2015. Γι' αυτό αξιολογούμαστε. Όχι για κάτι άλλο ή για κάτι το οποίο φαντάζεται κάποιο στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση. Τα κεφάλαια φορολογική μεταρρύθμιση, ασφαλιστική μεταρρύθμιση για μα κλείσανε πέρσι το Μάιο στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση με τη σύμφωνη γνώμη των ευρωπαϊκών θεσμών ω σοβαρέ και φερέγγιε μεταρρυθμίσει. Δεν τα λέει ο Ζαχαριάδης αυτά. Ευρωπαϊκοί παράγοντε τα λένε και με το δούνο του σαν παρατηρητή. Άρα λοιπόν δεν έχει νόημα κάθε 6-8 μήνε να ανοίγουμε κεφάλαια στη διαπραγμάτευση που θεωρούνται κλειστά, διότι δίνουμε και ένα σήμα στην Ευρώπη και διεθνώς και στις αγορές και στο πολιτικό σύστημα αστάθειας. Και όποιος δίνει πολιτικό στίγμα αστάθειας για την Ελλάδα στη φάση που βρισκόμαστε, δεν κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα, στο Τζακαλώτο, σε όποιον νομίζει στην αριστερά, κάνει κακό στην Ελλάδα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι και από το πόσες φορές έχετε επισημάνει το ρόλο και τον τρόπο που διαπραγματεύεται και που λειτουργεί στο πρόγραμμα το ελληνικό η ευρωπαϊκή πλευρά έναντι του Ταμείου, το οποίο φέρεται να ζητά όλα όσα συζητήσαμε νωρίτερα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, σε συνδυασμό με την παρέμβαση του κυρίου Σόιμπλε, στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, εάν μπορούμε και αν θέλουμε και αν είναι διατεθειμένη πια η ελληνική κυβέρνηση να μείνει σε ένα πρόγραμμα μόνο με την παρουσία των Ευρωπαίων, η οποία πιθανότατα, της οποίας πιθανότητα θα ηγείται ο κύριος Σόιμπλε, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, και ο οποίος μίλησε ανοιχτά για νέα συζήτηση εκ του μηδενός, κάτι το οποίο μεταφράστηκε ως προετοιμασία για τέταρτο μνημόνιο. Επιτρέψτε μου, δεν μίλησε για συζήτηση εκ του μηδενός. Πριν όμως πάμε σε αυτό το ζήτημα, θέλω να δούμε κάτι άλλο. Υπήρχε από πολλά μίντια και από την αντιπολίτευση η άποψη ότι η κυβέρνηση αυτή παραδίδεται αμαχητή στις διαπραγματεύσεις, ό,τι και να τις φέρουνε το ψηφίζει και ότι είναι ο καλύτερος μαθητής της πιο σκληρής σχολής της διαπραγμάτευσης. Θέλω να θυμίσω ότι και κατά την πρώτη αξιολόγηση δεν πέρασε αυτό το οποίο ήθελε ο κύριος Σόιμπλε και το δούνου του, δηλαδή η ονομαστικοποίηση των μέτρων των 4,5 δις από το 2018 και μετά. Θέλω να θυμίσω ότι δεν υλοποιήθηκε αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Σόιμπλε αναφορικά με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του χρέους. Και θέλω να υπογραμμίσω και την αναδίπλωση Σόιμπλε στο ζήτημα του δούνου του. Διότι ο κύριος Σόιμπλε μέχρι πριν από 72 ώρες μας έλεγε κάτι ακατόρθωτο, ότι θέλω υποχρεωτικά το δούνου του μέσα στο πρόγραμμα ως πλήρες μέλος και δεν θέλω να προχωρήσω πέρα από την βραχυπρόθεσμη ελάφρυση του χρέους σε τίποτα άλλο για το χρέος, πράγμα το οποίο είναι καταστατικό για τη συμμετοχή του Ταμείου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οδηγούμασταν εκ των πραγμάτων, αν τα εννοούσε αυτά που έλεγε, σε ένα αδιέξοδο. Αυτή η αναδίπλωση του κυρίου Σόιμπλε, δίνει διέξοδο. Αν με ρωτάτε επί της αρχής αν θέλω το Ταμείο στα πράγματα της Ευρώπης, η απάντησή μου είναι ρητή και καθαρή. Όχι. Και αυτό που έγινε το 2010 και ήρθε το Ταμείο από την κυβέρνηση τότε Παπανδρέου, αλλά και την επιβολή της ευρωδεξιάς ώστε να μετέχει εδώ πέρα, δήθεν ότι θα έκανε κάποιου τύπου εξυγχρονισμό, μεταρρυθμίσεις, που προφανώς η χώρα χρειάζεται εξυγχρονισμό, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, δεν χρειάζεται περαιτέρω κατεδάφιση η χώρα. Ήταν ένα σοβαρό πολιτικό λάθος και των δυνάμεων που στήριξαν αυτή την επιλογή, αλλά και της Ευρώπης ως προοπτική συγκροτημένης οντότητας που θέλει και πολιτικά να επιλύει τις διαφορές της. Άρα από αυτή την άποψη είναι θετικό. Τώρα, ο δρόμος μέχρι την ολοκλήρωση της β' αξιολόγησης θα έχει σκαμπανεβάσματα, αλλά ας μην βιάζονται κάποιοι να προεξοφλούν ότι πάντα οι σκληροπυρηνικοί, πάντα οι σκληροί, πάντα οι δύσκολοι, είτε ότι θα κερδίζουν, διότι δεν κερδίζουν και το εξήγησα προηγουμένως, είτε ότι θα μας επιβάλλουν πάντα ό,τι θέλουν. Χρειάζεται
ήπιους τόνους, συνεννόηση, συμμαχίες. Το κάνουμε αυτό σαν ελληνική Μάλιστα. κυβέρνηση και υπομονή από τον ελληνικό λαό mm-hmm. προκειμένου να αντέξει τις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Τελευταία ερώτηση, επειδή αναφερθήκατε δύο φορές στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου επέστρεψε μέσω της συνεργασίας του Κηδισό και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατά κάποιο τρόπο στο ΠΑΣΟΚ. Μαζί του βλέπουμε να έρχονται κι άλλοι και από άλλα κόμματα. Όλη αυτή η κινητικότητα στην κεντροαριστερά, η εμφάνιση νέων πολιτικών σχημάτων, σας ανησυχεί? Προφανώς και δεν μας ανησυχεί. Προφανώς την παρακολουθούμε με πολύ σημαντικό ενδιαφέρον. Όπως παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις κινήσεις όλων των πολιτικών ομάδων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το κρίσιμο για μένα και για μας, κυρία Μπουσδούκου, δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από το αν από τα πρόσωπα τα οποία μπορούν να πάνε, να φύγουν. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να αθροίσει εκλογικά ή ποσοστή ανεξάρτητα από το πώς αισθάνεται καθένας ψυχολογικά. Έχει να κάνει με τη στρατηγική των χώρων. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα ο χώρος του λεγόμενου κέντρου, mm-hmm. της πάλε ποτέ μεγάλης κεντροαριστεράς, mm-hmm. θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει έναν δρόμο ο οποίος ανοίγει στην Ευρώπη με δυσκολίες και σκαμπανεβάσματα, ναι. δηλαδή το να μπορέσει να μιλήσει ισότιμα και ακόμα και αν χρειαστεί να συνεργαστεί mm-hmm. με την αριστερά, όπως για παράδειγμα γίνεται στην Πορτογαλία ή όπως έχουμε εμείς εξαιρετικές σχέσεις με τη γαλλική κυβέρνηση, θα τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικών. Ή αν αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως δορυφορική δύναμη, ως συμπλήρωμα μιας νεοφιλελεύθερης συνένεσης, η οποία υπήρχε και στην Ελλάδα, υπήρχε και στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια και οδήγησε την σοσιαλδημοκρατία σε απομάκρυνση από τις ιδρυτικές της αρχές Μάλιστα. και αξίες. Στο ερώτημά σας το αν θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, σας λέω ότι με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που μετέχουν στο δημοκρατικό τόξο μπορούμε είτε να συνεργαζόμαστε είτε να τσακωνόμαστε στη βάση των προγραμματικών συμπτώσεων και των συγκλήσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις και η αριστερά και το κέντρο και η κεντροαριστερά και η διαφαινόμενη συγκρότηση να μπορέσουν να μιλήσουν πολιτικά. Την αντίστοιχη ερώτηση και στον κύριο Θεοχαρόπουλο θα απευθύνω σε πολύ λίγο, θα είναι αμέσως μετά. Είναι εξαιρετικά συμπαθής ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος και θέλω να πω ότι όταν σε δύσκολες στιγμές βρεθήκαμε σε πολιτική σύγκρουση με τη συμπαράταξη, όπως για παράδειγμα για το ζήτημα της ψήφισης απλής αναλογικής, ο Θανάσης είχε διαφοροποιηθεί θετικά, είχε ψηφίσει υπέρ της απλής αναλογικής, λέγοντας ότι πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά με όλες τις δυνάμεις. Μάλιστα. Και νομίζω ότι η πρόβλεψη τότε της κυρίας Γεννηματάκη και του κυρίου Βενιζέλου ότι η κυβέρνηση κατέρεε και θα γινόντουσαν εκλογές μέσα στο χειμώνα, στο φθινόπωρο του 2016, δεν επαληθεύτηκε. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια περιμένω να ακούσω και την απάντησή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη, που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Πριν υποδεχθούμε τον κύριο Θεοχαρόπουλο, ελάτε να δούμε καταρχάς ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Είναι ένα γκράφιτι πίσω από το οποίο βέβαια.